Sonra Öcalan dedi, tamam ben buraya geldim fakat sizin güvence aldım, sizden güvence aldım, onun için geldim burada. Şimdi ben nereye gideceğim? Burada kimse yok, Kürt yok, örgütün şeyi yok, uzantıları da yok. Nereye gideceğim buradan? Ve böyle 12 gün veya 10 gün bu pazarlıklar oldu. Git, gitmiyorum, git, gitmiyorum. Öcalan, memlekete hoş geldin. Nasılsın, sağlık durumun nasıl? Το κουρδικό ζήτημα είναι τεράστιο ζήτημα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν μια συγκεκριμένη πολιτική απέναντι στο κουρδικό ζήτημα. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ασφαλώς αυτός ο οποίος έδωσε βαρύτητα στο θέμα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος επέτρεψε τότε το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα να κάνει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στη Μεγάλη Βρετανία την ίδρυση του RNK λεγόταν τότε, που ήταν ο λαϊκός απελευθερωτικός, το λαϊκό απελευθερωτικό μέτωπο, κάτι σαν ΕΑΜ δηλαδή. Η διακήρυξη έγινε στην Ελλάδα. Υπήρχαν κάποιες επαφές, όχι από το κράτος, αλλά κάποιοι δήμοι, κάποιοι ιδιώτες που στήριζαν το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Το στήριζε καταρχάς ο λαός. Έβγαινε ένα περιοδικό, η Φωνή του Κουρδιστάν, και πουλούσε 100.000, 150.000 φύλλα, το μηνιαίο ήταν, που δεν πουλούσε κανένα άλλο περιοδικό. Άρα ο ελληνικός λαός ήταν με το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα, μέχρι που φτάσαμε τον Σεπτέμβριο του 1998, όταν ο αρχηγός του ΓΕΣ της Τουρκίας πήγε εκεί στην Αντιόχεια, που σε ένα φυλάκιο μεθοριακό, και έκανε ευθεία απειλή στη Συρία. Είπε, αν δεν διώξεις τον Οτζαλάν, εμείς θα εισβάλλουμε και θα φτάσουμε σε 2 μέρες, θα είμαστε στη Δαμασκό, να προσκυνήσουμε στο τζαμί των Ομεϊαδών. Εκεί λοιπόν, αυτό δεν ήταν μία απλή δήλωση, γιατί άρχισαν συντονισμένα οι επιθέσεις από όλα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης εναντίον της Συρίας. Τότε λοιπόν η Συρία ήταν σε μία δύσκολη κατάσταση. Η Συρία στήριζε όντως το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα και φιλοξενούσε τον Οτζαλάν στη Δαμασκό. Αλλά αυτό το έκανε και με την υποστήριξη της Ρωσίας. Τότε όμως η Ρωσία ήταν η Ρωσία του Γέλτσιν, αδύναμη. Ο Άσαντ ήταν καρκινοπαθής, μετά από λίγο πέθανε άλλωστε. Και έτσι είπε στον Οτζαλάν, σε παρακαλώ σε 3 μέρες να φύγεις από τη χώρα, για να μην κάνω ένα πόλεμο για σένα με την Τουρκία. Τότε ο Οτζαλάν λοιπόν χρησιμοποίησε τις επαφές που είχε στην Ελλάδα και ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθε στην Ελλάδα, έμεινε λίγες ώρες και τελικώς πίστηκε να πάει στη Μόσχα. Στη Μόσχα λοιπόν τον ζήτησε έναν Έλληνα αξιωματούχο, η κυβέρνηση, η υπηρεσία έδωσε εμένα, πήγα λοιπόν, τον συνόδευσα. Στη Μόσχα τον περίμενε μία αντιπροσωπεία από τη Δούμα, έγινε μία ημιεπίσημη τελετή, τον υποδέχθηκαν, έμεινε στη Ρωσία 33 μέρες, η Ρωσία ήταν τότε εξαιρετικά αδύναμη, ήταν και αυτή στην πόρτα, ήταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τελικά υπό την απειλή αυτήν, ζήτησε από τον Ερντογάν να εγκαταλείψει τη χώρα, και τότε έκανε μια μεγάλη επιτυχία οι Κούρδοι. Έπεισαν την κυβέρνηση Νταλέμα να τον δεχθεί. Όντως πήγε στην Ιταλία, έμεινε εκεί 66 μέρες ο άνθρωπος, εκεί όμως πήγε και εγκαταστάθηκε σε μόνιμη βάση. Ο τότε υπουργός εξωτερικών τον είπε, ο Στρόμπ Τάλμποτ, και ένας υπηρεσιακός υφυπουργός εξωτερικών, δεν θυμάμαι, κάποιος Τούρκος ήταν. Σε συνεργασία λοιπόν ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και τον ΗΠΑ με την Ιταλική κυβέρνηση πίεζαν τον Οτζαλάν να εγκαταλείψει το Ιταλικό έδαφος. Εκεί λοιπόν ο Οτζαλάν έφυγε, ξαναπήγε στη Ρωσία. Στη Ρωσία όταν επέστρεψε τον δέχτηκαν με έναν τρόπο άγριο, τον μετέφεραν στο Ντουσαμπέ στο Τατζικιστάν για λίγες μέρες και στη συνέχεια Αγία Πετρούπολη, Αγία Πετρούπολη Ελλάδα. Στην Ελλάδα έμεινε ελάχιστα, υπήρχε ένα σχέδιο να μεταβεί στο Λονδίνο, στην Ολλανδία. Πάλι η κυβέρνηση ζήτησε έναν άνθρωπο μαζί του, έναν αξιωματούχο, λέει να έρθει ο Σάββας που με πήγε στη Μόσχα. Πήγα λοιπόν εγώ δίπλα του, πήγαμε στη Λευκορωσία, δεν έγινε δυνατή η μεταφορά του στην Ολλανδία, ξαναγυρίσαμε στην Ελλάδα, και ενώ ήταν στην Ελλάδα, η Ελλάδα ήταν υποποίηση της Τουρκίας, της Αμερικής,
να διώξει τον Οτζαλάν. Εκεί βρέθηκε η λύση της Κένιας. Όλα αυτά τα περιγράφω με κάθε λεπτομέρεια στο βιβλίο μου «Παράδοση Οτζαλάν, η ώρα της αλήθειας». Εκεί λοιπόν πήγε ο Οτζαλάν στο Ναϊρόμπι της Κένιας. Το σχέδιο ήταν εκεί να το σχέδιο της κυβέρνησης και των Αμερικανών να μεταφερθεί στην Αγρικία, ένα τεράστιο κτήμα που είχε ο κύριος Κρητικός, τότε υφυπουργός υγείας της Κένιας, Έλληνας, και εκεί σε αυτό το ράντσο που είχε το τεράστιο να μείνει για μερικές μέρες. Το σενάριο ήταν μέχρι να εκδοθεί διαβατήριο από την Νότια Αφρική και στη συνέχεια να μεταφερθεί στην Νότια Αφρική με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και να μείνει στην Νότια Αφρική. Το σενάριο λοιπόν έβλεπε να τον συλλάβουν εκεί σε αυτό το κτήμα του Κρητικού, του Υφυπουργού Υγείας της Κένιας, και από εκεί να το μεταφέρουν στην Τουρκία. Ο Ζαμά λοιπόν κατέβηκε στην Κένια, τον συνόδευσα εκεί πάλι εγώ, διότι ζήτησε πάλι αξιωματούχο, και εκεί άρχισε το δράμα, διότι από την πρώτη μέρα η ελληνική κυβέρνηση είπε ουδέν γραπτών για αυτήν την υπόθεση, δηλαδή να μην γράφουμε τίποτα. Τότε κάθισα και κατέγραψα τα πάντα και ως αποτέλεσμα αυτής της καταγραφής, σε συνεργασία με τον πρέσβη τον κύριο Κοστούλα και τον κύριο Διακοφτάκη, τον νούμερο 2 της πρεσβείας, συντάξαμε την έκθεση του Κοστούλα, η περίφημη έκθεση Κοστούλα, η οποία και μας έσωσε, διότι είχα καταγράψει τα πάντα, ό,τι συνέβαινε. Αυτά όλα πέρασαν στην έκθεση Κοστούλα, την οποία μπορείτε να την αναζητήσετε, έκθεση Κοστούλα υπόθεση Οτζαλάν, να δείτε τι λέει, υπάρχει και στο βιβλίο μου. Και έτσι τα καταγράψαμε όλα. Τέλος πάντων, η πολιτική του κράτους τότε ήταν πετάξτε τον από την πρεσβεία, και δέχτηκα και ύβρις να τον πετάξω από την πρεσβεία, θα σε ξυλώσω με όλα αυτές τις αθλειότητες διαστόματος τριών υπουργών, Πάγκαλου, Αλέκου Παπαδόπουλου και του Πετσάλνικου. Τους άκουγα δηλαδή που με έβριζαν. Λες και εγώ έπαιξα όλο αυτό έκανα όλη αυτή την ιστορία. Που εγώ ήμουν ένας αναλώσιμος για να φέρουν σε πέρας αυτή την αθλειότητα να παραδώσουν τον ηγέτη του ενός λαού στους Τούρκους. Φυσικά εκεί υπήρχε εμπλοκή, όπως είπαμε, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Λέγεται ότι υπήρχε και το Ισραήλ, εγώ δεν ξέρω, αλλά μπορεί να υπήρχε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τη δεύτερη μέρα μόλις κατεβήκαμε στο Ναϊρόμπι, ο διευθυντής της Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ επισκέφθηκε την Άγκυρα. Τότε το δημοσίευμα αυτό το πήγα στον Οτζαλάν και λέει αυτός πάει για μένα στην Άγκυρα. Εν πάση περιπτώσει, σημάδια άλλα δεν υπάρχουν εκτός από αυτό. Άρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε εκεί την Κένια, τις ΗΠΑ, την Τουρκία και την Ελλάδα. Και έτσι έγινε η απαγωγή του Οτζαλάν. Λεπτομέρειες δεν έχουμε να πούμε τώρα. Η απαγωγή του Οτζαλάν και εκείνες οι τραγικές εικόνες που είδαμε να τον περιφέρουν με δεμένα τα μάτια οι Τούρκοι και να τον βάζουν να φωτογραφίζεται μπροστά στην τουρκική σημαία. Οι ΗΠΑ κάπου σκόπευαν. Δηλαδή τον παρέδωσαν με μια συμφωνία στους Τούρκους να μην τον σκοτώσουν. Έγινε συμφωνία πριν την παράδοση, να μην τον σκοτώσουν και να επιτρέψουν τους Κούρδους να έχουν ελεύθερη πολιτική δράση. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτό ήταν μια καμπή στην πορεία του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος. Το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα δεν έσβησε, δυναμώθηκε, είναι όρθιο και διεκδικεί τα δικαιώματα του κουρδικού λαού. Για όσους θέλουν να δουν λεπτομέρειες για αυτή την αθλειότητα που διέπραξε η κυβέρνηση Σιμίτη, αυτός είναι ο υπεύθυνος, να διαβάσουν το βιβλίο μου, για το οποίο όταν το έγραψα, παρότι λέω όλη την αλήθεια μέσα και επιρρύπτω τις ευθύνες, δεν τόλμησε ποτέ κανείς από αυτούς οι οποίοι κατηγορούνται να γράψει μια λέξη και να διαψεύσει κάτι από αυτά που είπα. Αυτή είναι η αλήθεια για την υπόθεση Οτζαλάν λοιπόν. Παράδοση Οτζαλάν, η ώρα της αλήθειας.